Εγώ λοιπόν σας παρακαλώ και σας προσκαλώ από αυτή την εκπομπή δημοσίως να ηγηθείτε, κύριε καθηγητά, της προσπάθειας των νομικών προσπαθειών που πρέπει να γίνουν. Και πιθανότατα θα προσπαθήσω. Όχι, πρέπει να το κάνουμε. Και αφιλοκερδός. Πόσο χρονικό διάστημα. Όχι, να συνεισφέρουμε όλοι. Όχι, δεν πόσο χρονικό αυτό. Διάστημα είναι έτσι που πρέπει να κάνουμε. Την, εγώ γιατί είμαι δικηγόρος. Συγγνώμη, δεν έχω την έφεση, πόσο χρονικό διάστημα. Δεν έφεση, είναι ανακοπή κατά τη απόφαση. Πόσες μέρες, μέσα σε πόσες μέρες θα γίνει. Τώρα δεν ξέρω πότε δημοσιεύθηκε, πότε είναι και τα επόμενα νόμιμα κτλ. Αλλά υπάρχει δυνατότητα πάλι. 7 Νοεμβρίου. Υπάρχει δυνατότητα χρονική να υπάρχουν έδικα μέσα και να καταφύγουμε. Σε ένα μήνα είναι. Υπάρχει δυνατότητα, σας επαναλαμβάνω, να okay, γίνει ανακοπή και τα λοιπά. Λοιπόν. 7 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε. Άρα, κύριε καθηγητά, εσείς που είστε και νομικός, πρέπει να προσφύγετε ένδικα και νομικά να κυρώσουμε. Εγώ δεσμεύομαι να φέρω όσα άτομα θέλετε, μέχρι να έρχουν 100 άτομα Μακεδόνες που ζούμε στη Μακεδονία, που έχουμε έδρα τη Μακεδονία, 100 άτομα, πρέπει να προσφύγουμε άμεσα, όπως εσείς νομικά γνωρίζετε πολύ καλά μαζί με τον κύριο Βασιλιάδη, και να κόψουμε τον τσαμπουκά του Ελιαμέπ, του Τσίπρα, του Παυλόπουλου, του Ζάεφ και όλων των λοιπόν που τους χειροκροτούν. Δηλαδή τι γλώσσα μιλάει ο Μακεδόνας από τη Φλόρινα μέχρι... Θα το κάνουμε εμείς, γιατί δεν το κάνει επίσημη πολιτεία, κύριε καθηγητά. Η θα το κάνουμε πολιτεία. Εμείς, επίσημη πολιτεία, η επίσημη πολιτεία χειροκροτεί τις αποφάσεις. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα στη Μακεδονία μας, καλησπέρα στους νεοδημοκράτες βουλευτές της Βορείου Ελλάδος, καλησπέρα στους νεοδημοκράτες υπουργούς της Βορείου Ελλάδος, καλησπέρα στους υποψήφιους βουλευτές της Βορείου Ελλάδος. Μιλάει κανείς? Ακούσατε κανένα να βγει από το γραφείο του και να πει μία κουβέντα? Εγώ δεν άκουσα κάποιον. Δυστυχώς βρέθηκε ένας δικαστής στη Φλόρινα, δεν ξέρω πώς έβγαλε αυτή την απόφαση, θα το ξέρουμε σε 2-3 μέρες, θα μας το πει ο κύριος Βασιλιάδης που θα μελετήσει το φάκελο, θα πάει Δευτέρα ή Τρίτη να πάρει το φάκελο στην Φλόρινα, αλλά απαράδεκτο, μας θα σερβίρουν βήμα-βήμα. Δηλαδή έρχεται τώρα ένας δικαστής, θα δούμε το σκεπτικό του, στη Φλόρινα και αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα. Θέλω, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, να σας ευχαριστήσω όλους για την μεγάλη σας αγάπη. Θέλω παρακαλώ να φαίνεται καλύτερα το τηλέφωνο, να μπει μόνο το τηλέφωνο και το email σε μία σειρά. Σας ευχαριστώ. Μόνο αυτός ο τίτλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τη μεγάλη σας αγάπη. Χθες το βράδυ είχα στην εκπομπή μου μεταξύ των φιλοξενουμένων τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη, τον καθηγητή, τον πρόεδρο της Ελεύθερης Πατρίδας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο Δημήτρη, καθηγητή, δικηγόρος και αυτός, και απευθυνόμενος και στους δυο είδαμε ένα απόσπασμα, συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε τις νόμιμες δικαστικές ενέργειες για να καταργήσουμε στην κυριολεξία μία τέτοια μεγάλη απαράδεκτη απόφαση. Απαράδεκτη πέρα για πέρα, μία απόφαση η οποία εγκυμονεί εθνικούς κινδύνους, το είπα χθες, και σήμερα βγήκε εις κύριος του λεγόμενου ουράνιου τόξου στη Φλόρινα και θα σας πω τι είπε, και εγώ σας καλώ και απόψε από αυτή εδώ την εκπομπή, όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, να υπογράψετε ενάντια σε αυτή την απαράδεκτη δικαστική απόφαση, νομικά να την ανατρέψουμε, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 23 13 25 27 27, επαναλαμβάνω, στο 23 13 25 27 27, και στο 211-211-2239, είναι αστική χρέωση εννοείται, να αφήνετε τα τηλέφωνά σας, να επικοινωνούμε μαζί σας. Δεν θα έχετε ουδε μία χρέωση. Ό,τι κόστος υπάρχει για αυτές τις ενέργειες θα αναλάβει ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Παναγιωτόπουλος και εγώ προσωπικά. Απλά χρειάζεται όλοι μαζί να πάμε και να αποδείξουμε για μία ακόμη φορά ότι είμαστε ενωμένοι απέναντι σε όλους αυτούς τύπου Ελιαμέπ, απέναντι σε όλους τους γαλάζιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν μπορούν να ψηλήσουν τίποτα, που καταλαβαίνουν τι γίνεται, γιατί δεν έφτανε η συμφωνία, η κατάπτυστη, η επιζήμια, όπως λέει ο Πρωθυπουργός μας, συμφωνία των Πρεσπών,
Τώρα ήρθε και μια απαράδεκτη δικαστική απόφαση, η οποία βάζει μπουρλότο στα εθνικά συμφέροντα, γιατί προσέξτε, βγαίνει κάποιος Βοσκόπουλος από το ουράνιο τόξο και τι λέει ο Βοσκόπουλος, διαβάζω ακριβώς αυτό που γράφει: «Οι Μακεδόνες στη Βόρεια Ελλάδα θα χαρούν να δουν τις ελληνομακεδονικές σχέσεις να προχωρούν σε θετική κατεύθυνση, ενώ εμείς τα μέλη της μακεδονικής μειονότητας θα επιμείνουμε να κάνει η Ελλάδα ένα βήμα μπροστά και μετά από τη γλώσσα να αναγνωρίσει και τη μακεδονική μειονότητα και να εφαρμόσει κατάλληλα θετικά μέτρα». Λοιπόν, αυτά τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αισθάνεται Έλληνας, δικαίωμά του. Μπορεί να μετακομίσει στα Σκόπια αν θέλει. Και αυτό δικαίωμά του. Μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη δημοκρατία. Δικαίωμά του. Είναι μια χούφτα. Μερικές εκατοντάδες που έχουν τέτοιες ιδέες. Υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα ένας αριθμός Ελλήνων πολιτών που μιλάει ένα ιδίωμα που είναι όμως η βουλγαρική γλώσσα. Ένα ιδίωμα της βουλγαρικής γλώσσας. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα. Τα ξεχνάνε αυτά όλα. Τα ξεχνάνε επίτηδες. Γιατί ο στόχος σας, σας το έχω πει, είναι άλλος. Η δημιουργία του μακεδονικού κράτους. Αυτός είναι ο στόχος. Βήμα-βήμα. Θα μου πείτε, μα μερικές εκατοντάδες που δεν είναι μπορούν να απειλήσουν και να δημιουργήσουν τέτοια πράγματα. Ναι, λέω εγώ, σιγά σιγά, όπως μην ξεχνάτε τι έγινε με τον Χριστόδουλο, με τα μεγάλα συλλαλητήρια το 92, μην ξεχνάτε τι είχε κάνει, τι είχε πει ο αείμνησος Κωνσταντίνος Καραμαλής, το δάκρυο του Καραμαλή για τη Μακεδονία, μην ξεχνάτε τι είπε ο Γκλιγκόροφ. Δεν είμαστε, λέει, Μακεδόνες, αν μπορούμε θα το ακούσουμε το βίντεο. Μην ξεχνάτε τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, εμπάρκο στα Σκόπια. Μην ξεχνάτε τι έκανε ο Λεβέντης ο γιος του. Γη και ίδρυο στα Σκόπια. Υπέγραφε συμφωνίες στο όνομα του Τζορτζ Σόρος και του κάθε Σόρος, κυρίες και κύριοι. Του κάθε Σόρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε τον Γκλιγκόροφ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κουτσοκό. Παρακαλώ, αν μπορούμε. Αυτά έλεγε ο Γκλιγκόροφ. Τα ξεχάσαν όλα. Τσίπρας, Παυλόπουλος, Κώστας Καραμάλης. Ακούτε τον Μακεδόνα Κώστα Καραμάλη να μιλήσει τον πρώην Πρωθυπουργό? Όχι. Όχι, δεν μιλάει κανείς. Ακούσατε τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια να μιλήσουν για αυτή τη συμφωνία? Όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Και γενικά να ξέρετε, όλες, ακούστε τον Καραμάλη, θυμηθείτε κύριε Παυλόπουλο και κύριε Κώστα Καραμάλη. Θα καταλάβουν επιτέλους ότι δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή είναι. Κώστας ο Καραμάλης δεν είναι τίποτα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έπεβαλε μπάρκο στα Σκόπια. Έχουμε δηλωσή. Αλλά εδώ το βασικό θέμα, και είναι βασικό θέμα, είναι το θέμα του ονόματος. Είναι το θέμα της προπαγάνδας που στηρίζεται σε αυτό το όνομα. Γιατί το θέλει το όνομα Μακεδονία, γιατί το θέλουν τα Σκόπια? Είναι ένα όπλο για μακροπρόθεσμη δημιουργίες ενός κράτους μακεδονικού που θα έχει τα Σκόπια, την Μακεδονία του Πυρήν και τη Βόρειο Ελλάδα. Και ο κ. Σαμαράς, νομίζω το ίδιο πράγμα. Μα απολύτως το ίδιο. Σε αυτό το σημείο έχουμε απόλυτη σύμπτωση. Γι' αυτό δεν είναι απλώς ένα θέμα ονόματος. Είναι θέμα εθνικού κινδύνου εις χρόνων μακρών. Λοιπόν, τα ακούσατε τι είπε ο Παπανδρέου. Σκόπια, Μακεδονία του Πυρήν, Μακεδονία της Ελλάδας, Βόρεια Ελλάδα. Τα έχει πει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου. Τα έχει πει ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Γκλιγκόροφ το έχει ομολογήσει και έρχονται οι δικοί μας οι εθνομηδενιστές και όπως πολύ σωστά είπε ο Μίκης Θεοδωράκης, ο αείμνηστος, ο Τσίπρας είναι εκφραστής του αριστερόστροφου φασισμού και με 151 βουλευτές παραχωρούν τη Μακεδονία και έρχεται η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι είναι επιζήμια η συμφωνία αλλά θα την αλλάξω. Και να γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε της κυβέρνησης, μακεδονική γλώσσα. Εγώ λοιπόν θα αφιερώσω σε όλους τους Έλληνες πατριώτες αυτό που λέει ο Παπανδρέου απόψε, που είχε πει ο Παπανδρέου και το ακούσαμε απόψε, θα το ξανακούσουμε,
Και θα θυμίσω σε όλους ότι αυτό που είπε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, αυτό το οποίο πιστεύει ο Αντώνης ο Σαμαράς, αυτό το οποίο δεν πιστεύει ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Μακεδόνας πρωθυπουργός προερχόμενος δεξερών, αυτό που δεν πιστεύει ο κατακόσμο, να μην πω την έκφραση, ο πρώην πρόεδρος, ο Προκόπης Παυλόπουλος, εκτελούσε πιστά εντολές. Δεν ξέρω αν τους κρατάνε όλους αυτούς. Δεν ξέρω πόσο τους καταπιέζουν. Δεν ξέρω πόσο είναι ελεγχόμενοι. Δεν ξέρω τι έχουν να βγάλουν στη φόρα για όλους αυτούς. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή γίνονται εγκληματικές ενέργειες εις βάρος της Ελλάδος και ένας δικαστής, θα δούμε από πού πήρε την, πού στηρίχθηκε και να πάρει την απόφαση, αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα. Και έρχεται ο εκπρόσωπος των Άγγλων, των Σκοπιανών και των Γερμανών, που λέγεται Ουράνιο Τόξο στην Ελλάδα, γιατί εκπρόσωπός τους είναι, και λέει αναγνωρίστε τώρα και τη μακεδονική μειονότητα. Βάλε σε παρακαλώ αγαπητέ Δημήτρη, βάλε πάλι αυτά που είπε ο Παπανδρέου, γιατί ο Γιωργάκης, ο Παπανδρέου, έδωσε γη και ήρθε στα Σκόπια. Ο πατέρας του όμως, ακούστε τι είπε. Δεν πω άλλη έκφραση, ακούστε. Αλλά εδώ το βασικό θέμα, και είναι βασικό θέμα, είναι το θέμα του ονόματος. Είναι το θέμα της προπαγάνδας που στηρίζεται σε αυτό το όνομα. Και σε ποιο γιατί διεθνές. Το θέλει το όνομα Μακεδονία, γιατί το θέλουν τα Σκόπια. Είναι ένα όπλο για μακροπρόθεσμη δημιουργίες ενός κράτους μακεδονικού που θα έχει τα Σκόπια, την Μακεδονία του Πυρήν και τη Βόρειο Ελλάδα. Λοιπόν, αφήστε τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου εδώ, τα έλεγε πολύ σωστά, επέβαλε εμπάργο και ο Γιωργάκης έδωσε ο γιος του δηλαδή γη και είδωρο. Και μετά μιλάμε για βασιλιάδες, βασιλικές οικογένειες και οι απόγονοι καταστρέφουν αυτό που δημιούργησαν οι προηγούμενοι. Θυμίζω, και δεν μιλάει κανείς, γιατί το σύστημα ταυτίζεται. Αλλά στο σύστημα πρέπει να θυμίσω ότι θα πάθει χειρότερα από ό,τι έπαθε το 2018, όταν είχαν μπλοκάρει τα πάντα, αλλά ο λαός δεν μπλοκαρίστηκε και κατέβηκε και στην παραλία της Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα στα μεγάλα συλλαλητήρια. Το σύστημα μπορεί να έχει χρήμα, ο λαός όμως δεν εξαγοράζεται με το χρήμα. Η εθνική συνείδηση είναι εθνική συνείδηση. Και όταν κάποιοι βουλευτές αγνοούν ότι τα βουνά της Μακεδονίας, στα βουνά της Μακεδονίας έχουν χαθεί χιλιάδες Έλληνες αγωνιστές για να υπάρχουν σήμερα όλοι αυτοί οι κύριοι στη Βουλή, αυτό εμείς δεν το ξεχνάμε. Και δεν ξεχνάμε επίσης κυρίες και κύριοι το γεγονός ότι οι γαλάζιοι βουλευτές της Βορείου Ελλάδος, οι γαλάζιοι υπουργοί της Βορείου Ελλάδος δεν μιλάνε. Τους κόπηκε η μηλιά. Ο γαλάζιος βουλευτής της Φλόρινας, ο κύριος Αντωνιάδης, τι λέει για όλα αυτά. Το δικαστήριο, ανεξάρτητη απόφαση δικαστή, δεν μας πείθουνε. Ανεξάρτητη και αδέκαστη δικαιοσύνη, δεν μας πείθουνε. Με τίποτα δεν μας πείθουνε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς. Είναι δυστυχώς η σκληρή πραγματικότητα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το έχει προβλέψει. Εγώ σας το λέω συνέχεια. Αυτά που πίστευε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τα πιστεύω και εγώ. Τα βλέπω δηλαδή. Τα βλέπω στην κυριολεξία. Εμείς τώρα, φεύγοντας από αυτά και πριν πάμε στον αγαπητό κύριο Φαραντούρη, να σας θυμίσω ότι βγαίνει ο Διεθνής Οργανισμός της Ενέργειας και λέει ότι μετά τα γεγονότα που γίνονται και τις τρομερές αυξήσεις στο αέριο και όλα αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει με αυτονομία ενέργειας μέσω της πράσινης ενέργειας και όχι μόνο η Ευρώπη, η Ρωσία λέει χάνει έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες της. Αυτά λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Εμείς δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Όμως αυτό που θα θυμίσω είναι ότι η Ρωσία μπορεί να χάνει έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες που λέγεται Ευρώπη. Η Ευρώπη όμως αγοράζει σε πολλαπλάσια ακριβότερη τιμή το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που είναι ρωσικό και το οποίο
πηγαίνει στην Ευρώπη μέσω Κίνας και Ινδίας. Άρα ποιος χάνει? Η Ρωσία χάνει ή ο ευρωπαϊκός λαός χάνει? Πολύ απλά τα πράγματα. Με το χειμώνα να έρχεται και ενώ υπήρχε μια πτώση τιμών στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο τις προηγούμενες ημέρες, ξαφνικά λέει έρχεται η χειμώνα, ανεβαίνουν όλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Οι δεξαμενές λέτε είναι γεμάτες. Ο Biden, ο θείος Biden, πούλησε τα πάντα. Πούλησε τόσο πολύ υγροποιημένο αέριο που δεν θα πούλαγε ούτε στα πιο τρελά του όνειρα σε τέτοιες ακριβές τιμές. Πούλησε εξοπλισμό για τα επόμενα 15-20 χρόνια να δουλεύουν οι μηχανές στο τέρμα των βιομηχανικών πολεμικών εταιριών παραγωγής πολεμικού εξοπλισμού. Πούλησε τα πάντα και τώρα λέει ο θείος Biden να βρεθώ, λέει, με τον Πούτιν να δούμε πώς μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος. Αφού ξεπούλησε και οι βιομηχανίες που παράγουν πολεμικό εξοπλισμό έχουν αδυνατόν τον παραδώσω για την επόμενη δεκαετία, 15 ετία και εγώ δεν ξέρω τι να πω, λέει τώρα ο Biden, ναι, συνάδελφε και σύντροφε Πούτιν, να βρεθούμε να δούμε τι θα γίνει στην Ουκρανία. Είναι εντυπωσιακά αυτά που γίνονται. Η ελληνική κυβέρνηση επιδοτεί. Πρέπει να πούμε ότι κερδισμένοι της κρίσης είναι οι ΔΕΗ. Ο κόσμος γυρίζεται, δεν την εμπιστεύεται. Και πρέπει να πω επίσης ότι σε πολλούς λογαριασμούς ρεύματος τα χρήματα τα οποία επιδοτεί η πολιτεία έχει ως αποτέλεσμα, εξαιτίας των χρημάτων που επιδοτεί η πολιτεία, υπάρχει το αποτέλεσμα οι λογαριασμοί αυτοί σε αρκετά νοικοκυριά να είναι χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους πέρυσινούς. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μαζί με αυτά τα οποία γίνονται στην γείτονα χώρα την Τουρκία, με αυτά που γίνονται στη Συρία, με τους Αμερικανούς που έχουν επιβάλει εμπάργκο και απαγορεύουν να μπουν οι Τούρκοι με νέες επιχειρήσεις μέσα στην Συρία, βομβαρδίζουν αλλά χωρίς να περάσουν τα πολεμικά τους αεροσκάφη τα σύνορα Τουρκία-Συρίας. Από την παραμεθόρια πολεμική γραμμή που βομβαρδίζουν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα δούμε όλα αυτά με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Αφού πρώτα καλησπερίσω τον καθηγητή της Ευρωπαϊκής Έδρας Ζαν Μονέ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ανταγωνισμού Ενέργειας και Μεταφορών, τον αγαπητό καθηγητή μας, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη. Καλησπέρα σας, κύριε Φαραντούρη. Καλησπέρα, κύριε Καλόγυρε, μ' ακούτε? Σας ακούμε και ευχαριστούμε που είστε και απόψε κοντά μας για να δούμε λίγο την πραγματικότητα, γιατί που γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι όλα ξεκινάνε από την οικονομία και καταλήγουν στην οικονομία πέρα των άλλων θεμάτων. Εγώ θέλω να κάνω μία διαπίστωση. Τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα, έβλεπα μία μείωση των τιμών και στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο και χαιρόμουν όπως χαίρονταν και όλος ο κόσμος. Ξαφνικά διαβάζω σήμερα ότι λόγω του χειμώνα που ήρθε δρεμύτερος κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, αρχίζουν όλα και φουντώνουν, ακριβένουν. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, πού θα πάει αυτή η βαλίτσα, όπως λέμε? Όσο πιο μεγάλο χειμώνα θα έχουμε, τόσο περισσότερη ακρίβεια θα υπάρχει στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Κύριε Καλόγυρε, καλή σας πέρα. Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε και ακόμη μια φορά στο στούντιο και στην εκπομπή σας. Τιμή μας, κύριε καθηγητά, δική μας η τιμή. Αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κερδοσκοπική διαδικασία, μια σπέκουλα χρηματιστηριακή, η οποία οθεί τις τιμές προς τα πάνω. Είναι αναντίστοιχη με το κόστος. Το κόστος του φυσικού αερίου, το κόστος ενέργειας, το κόστος παραγωγής ενέργειας δεν αντανακλάται στην τελική τιμή, αυτή δηλαδή που γεννά η κερδοσκοπική σπέκουλα, τα κερδοσκοπικά παιχνίδια στα χρηματιστήρια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για πάρα πολλούς λόγους. Είναι πολύ παραπονικό, έχει να κάνει όμως με στρεβλώσεις κερδοσκοπικές στα χρηματιστήρια. Τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει ρυθμιστική παρέμβαση από την πολιτεία. Ποια πολιτεία? Είτε την ελληνική, είτε εντός πολλών εισαγωγικών την ευρωπαϊκή. Την ευρωπαϊκή ένωμη τάξη, τις ευρωπαϊκές αρχές. Οι ευρωπαϊκές αρχές, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι αδυνατεί να πάρει μέτρα. Και είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και μαζί, κύριε Καλόγυρε, αν θυμάστε, σε προηγούμενες συζητήσεις μας, όταν είχα προειδοποιήσει ότι δεν είναι και πολύ σόφρον η Ελλάδα να βάζει όλα της τα αυγά στο καλάθι της ευρωπαϊκής λύσης. Το λέω αυτό διότι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός για ένα χρόνο και 1,5 χρόνο τώρα ανέβαινε στις Βρυξέλλες, όπως επίσης και οι υπουργοί του στο Συμβούλιο Υπουργών, προσδοκώντας λύσεις και καταθέτοντας υποτίθεται προτάσεις. Είχαμε όμως προειδοποιήσει ότι αυτές οι προτάσεις θα ήταν πιο λογικό, πιο σόφρον και πιο ρεαλιστικό να κατατεθούν και να υλοποιηθούν στο εσωτερικό. Παράδειγμα,
το πλαφόν, διατίμηση. Συζητάμε τώρα στην Ευρώπη εδώ και πολλές εβδομάδες και πολλούς μήνες εάν θα μπει πλαφόν ευρωπαϊκό στις τιμές της χρηματιστηριακής του φυσικού αερίου. Και οι μεν χώρες του Βορρά διαφωνούν, διότι έχουν τα δικά τους ζητήματα, έχουν ζητήματα επάρκειας, θεωρούν ότι παρεμβαίνοντας τα χρηματιστήριά τους μπορεί να διασαλεύσουν αυτή την επάρκεια και να περιοριστούν οι ροές φυσικού αερίου και υγροποιημένου και αερίου αγωγού προς την Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι δε χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που ανακάλυψε εύνηστο τη διατίμηση και την κρατική παρέμβαση, ζητάει παρέμβαση για να ανακοπεί αυτό το ράλι εσχροκέρδειας. Γιατί δεν το έχουμε εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα, αυτή τη διατίμηση, αυτή την παρέμβαση στο εσωτερικό μας όλους αυτούς τους μήνες? Γιατί δεν καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσουμε εξαίρεση και παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας των χρηματιστηρίων, όπως έκανε πριν από πολλούς μήνες η Ισπανία? Γιατί και δεν το κάνουν, κύριε καθηγητά? Γιατί τσακώνονται στην Ευρώπη και δεν βρίσκουν λύση? Είναι άξιο απορίας. Θα πω το εξής, ότι δεν άλλαξε κάτι στο κόστος παραγωγής του αερίου του πετρελαίου. Όπως τον παρήγαγαν και το εξήγαγαν οι παραγωγοί, το ίδιο πράγμα γίνεται. Άρα εδώ βλέπουμε ένα, όπως πολύ σωστά είπατε, κερδοσκοπικό παιχνίδι εις βάρος κυρίως των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι το φυσικό αέριο που δεν έρχεται στην Ευρώπη απευθείας μέσω Ρωσίας, ένα σημαντικό μέρος αυτού έρχεται σε πολλαπλάσια τιμή μέσω Κίνας και Ινδίας. Ή κάνω λάθος? Κύριε Καλόγερη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ίδιους ενεργειακούς πόρους, τουλάχιστον ορυκτούς πόρους, δηλαδή τουλάχιστον υδρογονάνθρακες, δηλαδή φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Άρα όσο αυτά τα δύο καύσιμα συνιστούν ακόμα ένα κομμάτι, ένα μεγάλο ικανό κομμάτι στο ενεργειακό μείγμα των ευρωπαϊκών αγορών, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειάζεται να τα εισάγει από αλλού. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι διχασμένη. Γιατί? Διότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικό ενεργειακό προφίλ και διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει αυτή τη στιγμή αποκλειστεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και το μόνο που προσδοκά είναι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από οπουδήποτε στον κόσμο, από την Αμερική, ή αερίου αγωγού ή οποιοδήποτε άλλου αερίου από την Νορβηγία ή από άλλες εξαγωγικές χώρες. Η Ελλάδα απέναντίας δεν έχει ζήτημα επάρκειας για την ώρα. Έχει μια χαρά επάρκεια, διότι συνεχίζονται κανονικά ροές φυσικού αερίου από τον αγωγό. Κύριε καθηγητά, θα μου επιτρέψετε. Και συνεχίζουμε να παραλαμβάνουμε μια πληροφορία. Και αζέρικο φυσικό αέριο. Άρα το πρόβλημα στη χώρα μας, κύριε Καλόγυρε, είναι πρόβλημα ενεργειακού κόστους και όχι ενεργειακής επάρκειας. Η Γερμανία, που έχει ζήτημα ενεργειακής επάρκειας, φοβάται, για παράδειγμα, ότι αν παρέμβει στη χρηματιστηριακή αγορά θα αποθαρρύνει τους προμηθευτές της από το να στείλουν προμήθειες στην αγορά της. Το πρόβλημα λοιπόν του Γερμανού δεν είναι στο πορτοφόλι του και στην τσέπη του, όσο στο να λειτουργήσει η βιομηχανία του. Το πρόβλημα όμως του Έλληνα είναι πραγματικά στο πορτοφόλι του και στην τσέπη του και διαφωνώ με αυτή την κινδυνολογία που ακούγεται προκειμένου να ειροποιηθούν κάποιοι. Λύσαμε το πρόβλημα της επάρκειας, μα δεν έχουμε πρόβλημα επάρκειας στην Ελλάδα. Έχουμε πρόβλημα ενεργειακού κόστους. Κύριε καθηγητά, γνωρίζετε, φαντάζομαι και εσείς, ότι η χώρα μας, η κυβέρνηση έχει γεμάτη στις δεξαμενές και ήδη αυτή τη στιγμή, ενώ υπήρχε αέριο, υγροποιημένο αέριο να έρθει από τις ΗΠΑ, πληρώνουμε αυτό που λέμε ακυρωτικά και δεν το φέρνουμε. Νομίζω ότι έτσι είναι, μου το μετέφεραν χθες από Οι αγορές είναι γεμάτες και στην Ευρώπη, κύριε Καλόγυρε. Οι αγορές φυσικού αερίου ως επιτοπλίστων είναι γεμάτες. Και αυτό είναι ένα παράδοξο, διότι παρά το γεγονός ότι οι αγορές είναι γεμάτες και παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια σχετική καλοκαιρία στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το κερδοσκοπικό ράλι έχει ξεκινήσει. Άρα λοιπόν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των θεμελιωδών παραγόντων της αγοράς, όπως λέμε στην ορολογία της αγοράς, όπως επίσης και υπάρχει μια αναντιστοιχία. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς με την εμπειρία που έχετε, βλέπετε στο αμέσως επόμενο διάστημα να διατρέχει κάποιος από την Ευρώπη κίνδυνο ώστε να αναγκαστεί να σβήσει η κυβέρνηση της οποιασδήποτε χώρας τα φώτα? Και επίσης, αν, ας πούμε για παράδειγμα, η Γερμανία κατεβάσει διακόπτες ρεύματος και η Ελλάδα δεν κατεβάσει τους διακόπτες ρεύματος, αυτό θα είναι ένα μεγάλο σύν για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές και να πει: η Ευρώπη κρύωσε, η Ευρώπη έσβησε τα φώτα, εγώ σε μια χαρά σας είχα, σας εξασφάλισα τα πάντα? Το είπα πριν, κύριε Καλόγυρε, δεν μπορούσα να το πω με μεγαλύτερη έμφαση και πιο μεγαλύτερη σαφήνεια, αλλά θα το ξαναπώ και θα το επαναλάβω.
το να κινδυνολογεί κάποιος για να ειροποιηθεί στο μέλλον, τη στιγμή μάλιστα που δεν διατρέχει η χώρα μας άμεσο τέτοιο κίνδυνο, είναι τουλάχιστον παραπιστικό και στρεψόδικο. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας. Δεν κινδυνεύει η χώρα μας να κλείσει τους διακόπτες. Και πήγε, τα πήγε καλά η κυβέρνηση. Η δημόσια συζήτηση είναι κακό να εστιάζει στα ζητήματα επάρκειας, διότι αποπροσανατολίζει. Η δημόσια συζήτηση θα έπρεπε να περιστρέφεται σήμερα και για πολλούς μήνες τώρα στα ζητήματα κόστους. Κόστους, κόστους. Αυτά δεν τα πιάνει κανείς. Όταν λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσέρχεται στις Βρυξέλλες και λέει να συμμετάσχει στο μηχανισμό αλληλεγγύης των ευρωπαϊκών χωρών, ουσιαστικά συμμετέχει σε έναν μηχανισμό αλληλεγγύης της Γερμανίας. Εμείς λοιπόν αυτό που έχουμε πει εδώ και μήνες είναι αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, αλληλεγγύη στο σύνολό. Ποιος κερδίζει? Όχι μόνο σε θέματα επάρκειας, αλλά αλληλεγγύη και σε θέματα κόστους. Και είχαμε προτείνει μάλιστα και ενεργειακό ευρωομόλογο, αν θυμάστε, πριν από μερικούς μήνες, διάφοροι παράγοντες και Έλληνες και ξένοι και ουσιαστικά. Κύριε Φαραντούρη, πείτε μας, σας παρακαλώ, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν ή εσχροκερδούν? Είναι οι ενεργειακές εταιρείες, κύριε Καλόγερε, που συνεχίζουν να αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Είναι οι μεσάζοντες, οι πάροχοι ενέργειας δηλαδή. Κύριε Καλόγερε, ή η παραγωγή ενέργειας. Μισό λεπτάκι. Στην παραγωγή ενέργειας αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη. Και πράγματι, τόσο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στην αγορά των πετρελαιοειδών, οι εταιρείες η μία μετά την άλλη ανακοινώνουν δυσθεώρητα κέρδη δισεκατομμυρίων. Νομίζω θα το έχετε ακούσει. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια αναντιστοιχία, κύριε Καλόγερη και αγαπητοί τηλεθεατές, ανάμεσα στη χυμαζόμενη ελληνική κοινωνία και οικονομία και στη μεγάλη κερδοφορία κάποιων εταιρεών εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Όταν η κυβέρνηση λέει ότι εγώ προτίθεμαι να φορολογήσω αυτά τα υπερκέρδη και μέχρι στιγμής δεν έχει φορολογήσει ούτε ένα ευρώ, παρά το γεγονός ότι βγάζει διάφορες υπουργικές αποφάσεις για τη μεθοδολογία φορολόγησης προσπαθώντας να μειώσει παρέθεση την φορολογητέα ύλη, εκεί λοιπόν διαφαίνεται μια ξεκάθαρη άρνηση να προχωρήσει σε καλύτερη και αναλογικότερη κατανομή των βαρών στην ενεργειακή αγορά και στην κοινωνία και στην οικονομία. Το πρώτο είναι αυτό. Δημοσιονομικά λοιπόν εδώ ελέγχεται η κυβέρνηση, αν το επιτρέπετε. Όμως η κυβέρνηση ελέγχεται και ρυθμιστικά. Ελέγχεται και ρυθμιστικά, όχι μόνο δημοσιονομικά. Να σας πω, για να καταλάβουμε, κύριε καθηγητά, επειδή εσείς τα ξέρετε πολύ καλά και τα ζείτε, εμείς από ό,τι διαβάζουμε και πολλές φορές αυτά που. Τα ξέρετε κι εσείς, κύριε Καλόγερε. Από ό,τι διαβάζουμε, πολλά από αυτά είναι και λάθος. Για να καταλάβω, ας πούμε στην Ελλάδα υπάρχουν πάροχοι ή παραγωγοί οι οποίοι εσχροκερδούν, ή αυτοί οι πάροχοι και οι παραγωγοί είναι αυτοί οι οποίοι προμηθεύουν την Ευρώπη αέριο και πετρέλαιο? Μισό λεπτάκι. Η παραγωγή ενέργειας, πώς παράγεται ενέργεια, πώς έχουμε φως γύρω μας? Παράγει κάποιος ενέργεια. Στην Ελλάδα είναι τέσσερις παίκτες που παράγουν ενέργεια, περιλαμβανομένης της ΔΕΗ. Η οποία ΔΕΗ, αντί να λειτουργεί σαν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, οδηγεί αυτό το κερδοσκοπικό ράλι αρχής γενομένης από πέρυσι τον Αύγουστο με την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής που οδήγησε στις 400% αναπροσαρμογές τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Αυτή είναι η περίπτωση, το επίπεδο της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τέσσερις βασικοί παίκτες διαμορφώνουν τις τιμές ενέργειας στη χώρα. Και από εκεί και πέρα μετακυλίουν προς τα κάτω στους λιανέμπορους, δηλαδή στους παρόχους που στέλνουν το λογαριασμό στο σπίτι μας. Μεταξύ των λιανεμπόρων είναι και οι τέσσερις χονδρέμποροι, διότι ασκούν και λιανικοί. Δεν παράγουν μόνο ηλεκτρική ενέργεια, πουλούν και στα σπίτια. Οι πάροχοι όμως είναι πολύ περισσότεροι. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο επίπεδα στα οποία σημειώνονται υπερκέρδη. Και στο επίπεδο της χονδρικής και στο επίπεδο της λιανικής. Όμως αυτά για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην αγορά των πετρελαιοειδών υπάρχουν δύο δηληστήρια. Εκεί λοιπόν τα δύο δηληστήρια ανακοινώνουν και αυτά το ένα μετά το άλλο σημαντικά υπερκέρδη. Τόσα υπερκέρδη που δεν έχουν ξαναδεί στο παρελθόν. Εκεί λοιπόν αυτό που λέω εγώ το απλούστερο είναι ότι σε μια χυμαζόμενη, επαναλαμβάνω, κοινωνία και οικονομία θα έπρεπε η παρέμβαση του κράτους να γίνεται σε δύο βασικά επίπεδα. Σε επίπεδο ρυθμιστικό και σε επίπεδο δημοσιονομικό. Ρυθμιστικό, παρέμβαση στην αγορά έτσι ώστε όλη αυτή η χρηματιστηριακή αριθμία και στρέβλωση να λάβει ένα τέλος ή να ανασταλεί, έστω μερικώς,
ώστε δηλαδή το κράτος με τα εργαλεία που διαθέτει να θέσει πλαφόν, για παράδειγμα. Μιλάμε για το πλαφόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πλαφόν δεν βλέπουμε στο εσωτερικό. Ενώ θα έπρεπε να δώσουμε έμφαση στο εσωτερικό και να περιμένουμε μετά επικουρικές ή συμπληρωματικές ή άλλες λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο δημοσιονομικό σκέλος της παρέμβασης έχει να κάνει επιτέλους με τη φορολόγηση των υπερκερδών που έχουν σημειωθεί όλους αυτούς τους μήνες. Ούτε το ένα έχουμε δει σε ικανοποιητικό βαθμό, ούτε το άλλο έχουμε δει σε κανένα βαθμό. Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, εδώ είδαμε ότι η ελληνική πολιτεία διαμέσου του Υπουργείου Ενέργειας χρηματοδοτεί με ένα ποσό τους καταναλωτές. Μάλλον κατευθείαν πληρώνει τον πάροχο. Εγώ ξέρω περιπτώσεις στην ΔΕΗ όπου κάποιοι καταναλωτές φέτος πληρώσαν λιγότερα χρήματα από πέρυσι, γιατί πραγματικά, ας πούμε, σε έναν λογαριασμό 500 ευρώ ήταν 350-360 ευρώ η επιδότηση. Θέλω να σας ρωτήσω, τα χρήματα αυτά με τα οποία επιδοτείται το κόστος της ενέργειας, αυτά τα χρήματα καταλήγουν στους παρόχους και σε αυτούς που παράγουν ενέργεια, ή πηγαίνουν κάπου όλο, ας πούμε, σε εταιρείες, ίσως εκεί στην Ολλανδία όπου υπάρχει το χρηματιστήριο ενέργειας? Καταρχήν πηγαίνουν σε αυτούς που παράγουν την ενέργεια. Καταρχήν πηγαίνουν σε αυτούς που παράγουν ενέργεια, οι οποίοι καρπώνονται ένα τεράστιο ποσοστό από αυτές τις επιδοτήσεις. Ουσιαστικά δηλαδή έρχεται το κράτος να επιδοτήσει τις υψηλές τιμές όσων συμμετέχουν και στο εγχώριο κυρίως παιχνίδι το ενεργειακό. Κατ' επέκταση όμως, κύριε Καλόγυρη, πολύ σωστά επισημαίνετε, πηγαίνουν και στις εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται και εισάγουν, παραδείγματος χάρη, φυσικό αέριο. Έτσι. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι πηγαίνει στη μία τσέπη και ένα κομμάτι πηγαίνει στην άλλη τσέπη. Αυτό που ο καταναλωτής βλέπει και με ανακούφιση ενδεχομένως διαπιστώνει είναι εντελώς ψευδεπίγραφο. Όταν ο λογαριασμός λέει 3 χιλιάρικα ή 1000 ευρώ και τα 500 είναι επιδότηση, τα 1500 στα 3 χιλιάρικα είναι επιδότηση, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πεπερασμένοι εγχώριοι δημόσιοι πόροι από το δημόσιο κορβανά, οι οποίοι ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα παραπάνω παρά το να υπηρετούν τη διεθνή αλλά και την εγχώρια κερδοσκοπική διαδικασία και σπέκουλα. Αυτό είναι που στυλιτεύουμε όλο αυτό το διάστημα. Ότι δηλαδή δεν μπορεί η επιδοματική πολιτική, την οποία μάλιστα με περισσή, αν θέλετε, περηφάνεια καυχάται η ελληνική κυβέρνηση ότι υποστηρίζει, να είναι το μοναδικό ή το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης και ανάσχεσης της ενεργειακής ακρίβειας. Διότι η επιδοματική πολιτική μπορεί να είναι μόνο συμπληρωματική ρυθμιστικών παρεμβάσεων, όχι να υποκαθιστά για πάνω από ένα χρόνο ρυθμιστικές παρεμβάσεις και άλλου είδους δημοσιονομικά μέτρα τα οποία θα μπορούσε να πάρει η κυβέρνηση. Διότι εν τέλει τα χρήματα, για να το πούμε απλά, να το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, που βγαίνουν από τις επιδοτήσεις, είναι τα δικά μας χρήματα που πηγαίνουν για τη χρηματοδότηση των υψηλών τιμών ενέργειας, κύριε, και ουσιαστικά από τη δική μας τσέπη βγαίνουν. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, για τα όσα ενδιαφέρονται μας είπατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ καλά, θερμά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μας είπε ο αγαπητός καθηγητής ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος ειδικεύεται στην ενέργεια επάνω. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται καθημερινά με το κόστος της ενέργειας, τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Ζαν Μονέ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού Ενέργειας και Μεταφορών, ο κύριος Φαραντούρης. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Πριν πάμε όμως στο διάλειμμα, να σας θυμίσω πως αυτή η εκπομπή αναμεταδίδεται κάθε βράδυ για όσους μένουν στην Αττική από τον τηλεοπτικό σταθμό Smile στις 10 η ώρα από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή. Smile TV για την Αττική αναμεταδίδεται αυτήν την εκπομπή. Επίσης, ραδιοφωνικά, κάθε μέρα πρωί-πρωί στις 6 ώρα είμαστε στον Ελλάδα, στο ραδιόφωνο Ελλάδα, στο Ελλάδα FM 943 για την Αττική, και στους συνεργαζόμενους με τον Ελλάδα FM ραδιοφωνικούς σταθμούς στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Να ευχαριστήσω επίσης τη Βεργίνα Τηλεόραση που αναμεταδίδει κάθε βράδυ αυτή την εκπομπή στις 8:15. Αυτή η εκπομπή μπορείτε επίσης να την παρακολουθείτε στο Facebook, στη σελίδα Στέλιος Καλόγυρος, στο Web TV της Βεργίνας Τηλεόραση ζωντανά κάθε βράδυ στις 8:15, και επίσης μεταδίδεται στις 9 η ώρα στην Βεργίνα Κύπρου. Ευχαριστούμε την Βεργίνα Κύπρου για την φιλοξενία. Να θυμίσω Smile και Ροδόπη TV για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, West TV, κυρίες και κύριοι, για την Δυτική Μακεδονία, Syros TV για τις Κυκλάδες, Crete TV 1 για την Κρήτη
και Κοσμοτέ TV, θέση 655 Βεργίνα τηλεόραση για όλη την Ελλάδα, το Smile Θεσσαλίας για την Θεσσαλία, και από εκεί και πέρα να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται στο εξωτερικό από το New Greek Channel στη Νέα Υόρκη της κυρίας Δαρίλη και την Φωνή των Ελλήνων στην Φλόριντα του αγαπητού μου φίλου του Άγγελου του Αγγελάτου. Πάμε λοιπόν εμείς σε ένα διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγα λεπτά κοντά σας, όπου θα έχουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη και τον στρατηγό τον κύριο Λάμπρο Τζούμι για να συζητήσουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Υποφέρετε από πόνους στη φτέρνα και στα πόδια. Κάθε πρωί που σηκώνεστε, ο πόνος αυτός είναι ανυπόφορος. Το σκέφτεστε ακόμα και να βγείτε για μία απλή βόλτα. Τότε σίγουρα χρειάζεστε τις New Socks. Οι New Socks, με την επαναστατική του σχεδίαση, προσφέρουν συμπίεση σε 7 διαφορετικά κομβικά σημεία και σας χαρίζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Οι καθημερινές δραστηριότητες επιπονούν τα πόδια και δημιουργούν έντονο πόνο και κακή κυκλοφορία του αίματος. Οι New Socks, με τον καινοτόμο σχεδιασμό συμπίεση σε κομβικά μέρη όπως δάχτυλα, καμάρα, πέλμα και αστράγαλο, προσφέρουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο, καλύτερη στήριξη των ποδιών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι διακριτικές, μπορείτε να τις φορέσετε και μέσα από τις κάλτσες σας. Αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Ιδανικές και για άτομα με αθρίτιδα, οστεοαθρίτιδα, τενοντίτιδα, κακή κυκλοφορία του αίματος, πρισμένα πόδια, καθώς και άλλες παθήσεις των ποδιών και του πέλματος. Οι New Socks είναι ιδανικές για μακρινά ταξίδια, αφού βοηθάνε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Δεν είναι τυχαίο που είναι οι πρώτες σε προτίμηση στον χώρο των αθλητών. Σούπερ τηλεοπτική προσφορά. Αγοράζοντας 2 ζευγάρια New Socks σας κάνουμε δώρο άλλα 2. Γι' αυτό μη χάνετε άλλο χρόνο, καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.